Εισαγωγή στο Μενέξενο. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Πλάτωνος Μενέξενος, εισαγωγή, μετάφραση Άννα Ζερβού. Στην σειρά των πλατωνικών διαλόγων, ο Μενέξενος έχει θέση μοναδική. Και αν ακολουθούνται στη σχολαστική κατάταξη, θέλαμε να το χαρακτηρίσουμε, δεν θα δυνάμεθα ούτε σοκρατικών, ούτε μεταφυσικών, ούτε αισθητικών, ούτε πολιτικών να τον ονομάσουμε. Πολύ λιγότερο δεν θα δυνάμεθα να τον είπαμε ηθικών, όπως το σημειώνει η αρχαία γραμματική παράδοση. Διότι απλώς και μόνο είναι ο Μενέξενος θαυμάσιο σατυρικό κοψοτέχνημα του Πλάτωνος, μια ειρωνική σάτυρα και σατυρική ηρωνία κατά το ρητόριο εκείνη τη εποχή και γενικότερα κατά τη ρητορία, μέσα στην οποία εκολυβούσαν τότε οι Αθηναίοι, όλοι οι μορφωμένοι και αμόρφωτοι πολιτικοί και λαός. Η γραφόμενη Αττική διάλεκτος, μάλλον κατασκεύασμα των τότε ανεπτυγμένων, παρά αυθόρμητη γλώσσα του λαού, σοφά ζωντανευμένη όμως με τους ιδιωτισμούς και τις ποικιλίες της εκφράσεως του αθηναϊκού λαού, έγινε θαυμαστό και ίσως μοναδικό όργανο φιλοσοφικής και περιεκτικής και λογικευτικής εκφράσεως. Ο τρόπος του συνδυασμού των λέξεων και της συναρτήσεως των φράσεων, ιδίως των μετοχικών και απανεφατικών, καθώς και η επιτίδια χρήση επιρρηματικών μορίων και αφηρημένων επιθετικών προσδιορισμών, έδιδαν όλα αυτά μαζί κάποια ενάργεια στον ορισμό κάθε σκέψεως και κάθε πράγματος και συνάμα κάποια γενικότητα χαρακτηρισμών. Ώστε από ένα βαθύγνωμο Θουκυδίδη ή από ένα σοφότατο Πλάτωνα ή από ένα καλλιτέχνη Ξενοφόντα να διατάσσεται η Αττική έκφραση με αρτιότητα καταπληκτική, άφθαστον, τελείως δε αρμονίζουσαν την έννοια με τον ήχον. Ακριβώς όμως η τελειότητα της Αττικής γλώσσης και θαυμαστή φανέρωση της τελειότητάς της στα έργα των μεγάλων συγγραφέων και στους λόγους των υπερόχων πολιτικών και σοφιστών παρέσυραν τους πολλούς και τους συνήθους της γλωσσική παρεκτροπή ή τη σπαιγνιώδη χρήση της γλώσσης δια αντιθέσεων και διαστολών ασυνηθίστων διασυνδυασμών και συναρτήσεων απροσδοκήτων διαφορετικής πανεβολής μορίων και διάλλων ποικίλων τρόπων φρασιολογικών. Ιστόσον δε πολύ έφτασε η παρεκτροπή, ώστε ως δύναται κανείς εύκολα να συμπεράνει από τα λεπτομέρεια της ιστορίας των Αθηναίων, εκατάδυσε να πείθουν οι ρήτορες και να παρασύρουν όχι με νοήματα ευρυθεί αλλά με φρασιολογία στον φόδης. Και εκατάδυσε ακόμα να εκλαμβάνεται από του λαού η γραμματισμένη φλιαρία αντισοφίας και η σπουδή της ρητορικής ως ανωτέρα μόρφωσης. Το δε χειρότερο έγινε γλωσσομανία αίτιων από τα κυριότερα μάλιστα της ελαφρογνωμίας και της απραγμοσύνης των ανθρώπων, σύγκαιρα δε της επιπολαιότητας και της ανοησίας ή στη διαχείριση των πολιτικών πραγμάτων. Εκείνο τον καιρό υπήρξαν ρήτορες αυτού του είδους, επαγγελματίες, συζητητέ των κυβερνητικών ζητημάτων και άλλοι ρήτορες φλίαροι των δικαστηρίων και άλλοι ακόμα διδάσκαλοι ρήτορες για να πληθύνεται έτσι η ρητορευτική γενεά, παράλληλα με την άλλη εκείνη γενεά των επαγγελματιών σοφιστών, η οποία βαθμιδών διέστρεψε τη φυσική αίσθηση και τη λογική. Στην ακμή της εποχής αυτής των λόγων είχε επιστρέψει το 389 ο Πλάτωνας της Αθήνας, ξενιτεμένος πριν 10 χρόνους, αφόταν δηλαδή έφυγε από τις Αθήνας αγανακτισμένος και θλιμμένος για το τραγικό θάνατο του Σοκράτη. Και βλέποντας τώρα τα αθηναϊκά πράγματα με την όριμον ποικίλη δε σοφία του και με τη γενική πολύτροπο δε πείρα του, αισθάθη αγανάκτηση και παροξύνθηκε σε επίκριση. Έπειτα και τούτο είναι πάντοτε η διάσωση ροπή των υπερόχων, η αγανάκτηση εξετυλίχθη εις ηρωνία καλλιτεχνική και λεπτότατη. Αργότερα η μεγάλη και ψηλή δημιουργικότητα του φανερώθηκε ακέραια στη φιλοσοφία και στην καθολική σκέψη με των αυτοδιαλογικών τύπων, αλλά ποιητικότερα και με λιγότερο συζητικών τρόπων. Στην πρώτη περίοδο της συγγραφικής φανερώσεως του Πλάτωνας, πριν ίσως γραφούν οι διάλογοι που απέβλεπαν στη διαιώνιση της μνήμης του Σοκράτη και της σοκρατικής διδασκαλίας, εγγράφει πιθανώς ο Μενέξενος, διάλογος που δεν έχει τίποτα το φιλοσοφικό, είναι δε μόνο λεπτή σάτυρα της πολιτικής ρητορίας και των τότε ρητόρων, ιδίως του Λυσία και του Ισοκράτη. Έχοντας στο νου τους πολιτικούς λόγους αυτών και άλλων ρητόρων της εποχής και ανακατεύοντας σκέψεις των συνηθισμένα και φράσεις των στερεοτύπους και μιμήσεων από τη ρητορική του Περικλέως, χρησιμευόμενος δε υπερβολικά ως ακριβώς εκείνη τα πολλά της Αττικής διαλέκτου μόρια δι, τι, μεν, τη, γα, ρουν κτλ. Όχι όπου χρειάζονται στον νόημα, αλλά όπου εσυμπλήρωνα των ήχων και τέλος σοφιστικά, όπως εκείνη λογικευόμενος για να ασυμβιβάσει τα ασυμβίβαστα
και να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, έγραψε ένα λόγο επιτάφιο εγκομιαστικών διαπεσόντας στον πόλεμο Αθηναίος. Και ως αφετηρία λαμβάνων τον περίφημο επιτάφιο του Περικλή που μας το διέσωσε ο Θουκυδίδης στην ιστορία του και που είχε χρησιμεύσει φαίνεται ως πρότυπο αδεξίων έπειτα μιμήσεων, κατασκεύασε τον παραδοξότερο ίσως ρητορικό λόγο εξ όσων ποτέ γράψαν, εκπληκτικό μείγμα κρίσεως και ακρισίας, αληθείας και ψεύδους, ευθύτητας και σοφιστίας, «Pastice curi ex del loquens des retours de temps», ως ωραία χαρακτηρίζει ο σοφός φιλόλογος. Φαίνεται δε ότι έγιναν αισθητοί εις όλους ηρωνία και ότι άρεσε η καλλιτεχνική διατύπωση αυτής, διότι έγινε γνωστότατος από τότε ο Μενέξερ. Η ονομασία του διαλόγου, όπως συνήθως έγινε για τους περισσότερους πλατωνικούς διαλόγους, εδόθη από τον συνομιλητή του Σοκράτους Μενέξενου, που υπήρξε ένας των νεότερων μαθητών του Σοκράτη, νέος από ευγενική οικογένεια και ωραίος εξάδελφος του Κτησίπου, του Παιωναίος. Ο λαμπρός και ωραίος επίσης Κτήσιπος φαίνεται να πρωτοδίδαξε το Μενέξενο τη σοφιστική τέχνη, εις την οποία και διακρίθη. Παλαιότερα μερικοί φιλόλογοι αμφισβήτησαν τη γνησιότητα του διαλόγου, κάπως αυθαίρετα, διότι η επιδειξιότητα της εκφράσεως και η λεπτότητα της σκέψης και ο ειρωνικός τρόπος και χάρη του ύφους στο Μενέξενο είναι όλα πλατωνικά και αμίμητα. Σήμερα όμως δια τούτους και δια άλλους ειδικούς λόγους, η κριτική αναγνωρίζει το Μενέξενο ως αυθεντικό του Πλάτωνος έργο. Στη μετάφραση προσπάθησα να παρακολουθήσω τις παρελαγές και τα μεταπτώσεις και διαφοράς ύφους που υπάρχουν στο πρωτότυπο επίτηδες για να φανεί η ειρωνική μίμηση του ενός ή του άλλου ρήτερος, ο στόχος ή ο όγκος ή το ακαλέσθητον περίτεχνων ή σχόλιων της φράσεως. Δεν παρέλειψα δε και το φόρτωμα της φράσης με μόρια επιρήματα δηλαδή και συνδέσμους, για να αποδοθεί όσο δυνατόν ο σκοπός του διαλόγου, η πλατωνική δηλαδή ειρωνία της ρητορίας. Ελέξεις όσοι είναι εισαγγείλες είναι πρόσθετοι, βαλμένοι για να σαφηνίζεται το νόημα και να διευκολύνεται η αντίληψη εις πρόκειρον ανάγνωση. Ιωάννης Ζερβός. Τέλος της εισαγωγής θεμών έξενο. Κεφάλαιο πρώτο του Μενέξενου, του Πλάτωνα. Αυτή είναι η μία ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά απευθύνετε στη σελίδα LibriVox.org. Πλάτωνος Μενέξενος ή Επιτάφιος Ηθικός, μέρος πρώτον. Σοκράτης, από την αγορά έρχεσαι Μενέξενη ή από πού αλλού Μενέξενος, από την αγορά Σοκράτη και μάλιστα από το βουλευτήριο. Σοκράτης, και τι σχέση έχεις εσύ με το βουλευτήριο, ή μήπως κρίνεις ότι αδειλοποιήθεις πλέον στη μόρφωση και στη φιλοσοφία και ως αν ικανός πλέον σκέπτεσαι να ασχοληθείς με μεγαλύτερα και να γίνεις άρχον ο θαυμαστέ μου ημών των γεροντοτέρων εις τη αυτήν ηλικία ευρισκόμενο εσύ, δια να μην πάυσει δυνοντά μας η οικογένειά σου πάντοτε κανένα κυβερνήτη. Μενέξενος, αν εσύ μου το επιτρέψεις ο κράτη και αν είναι της γνώμης σου να γίνω άρχο θα επιδιώξω πρόθυμα τούτο. Ιδαλέως όχι, και όσο για τώρα πήγα στο βουλευτήριο μαθανόντας πως η Βουλή πρόκειται να εκλέξει ποιος θα κάνει λόγο στους αποθανόντας, διότι το γνωρίζεις βέβαια ότι πρόκειται να τους κάνουν επίσημο ενταφιασμό. Σοκράτης, βεβαιότατα το ξέρω, αλλά ποιον εξέλεξαν, Μενέξενος. Κανένα, αλλά έκαναν αναβολή δια αύριο. Θαρώ όμως πως τον αρχήνων ή το δύο να θα εκλέξουν. Σοκράτης, ώστε που καταντά Μενέξενε να είναι δια πολλούς λόγους ωραίων πράγματων να πεθαίνει κανείς στον πόλεμο. Διότι και η κηδεία ωραία μεγαλοπρεπή έτσι επιτυχαίνει, ακόμα και όταν πεθάνει, όντας φτωχός και στον ίδιο καιρό ακόμα, κι αν το τυποτένιος λαβαίνει έπαινο από άνδρας που είναι σοφοί και που δεν επαινούν έτσι πρόχειρα, αλλά με λόγους συνταγμένους με χρονοτριβή και που τόσο όμορφα διατυπώνουν τους επαίνους αυτοί, ώστε και τα υπάρχοντα και τα μη υπάρχοντα, καλά λέγοντες για τον καθένα και κάπως με ωραιότατες λέξεις στολίζοντάς τα, μας γοητεύοντας ψυχάς και για την πόλη κάνοντας εγκόμια με όλους τους τρόπους και εκείνους που έχουν πέσει στον πόλεμο επενούντες και τους προγόνους μας, όλους όσοι προεπήρξαν και ακόμα εμάς τους ιδίους τους ζωντανούς. Ώστε εγώ τουλάχιστον όμως Μενέξενε λαμβάνω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, σαν επενούμε από αυτούς και κάθε φορά που μιλούν στέκομαι έτσι ακούοντάς τους και ευχαριστούμενος, θεωρώντας πως μονομιάς έχω γίνει μεγαλύτερος και γενναιότερος και ομορφότερος και σαν που τις περισσότερες φορές πάντα βρίσκονται να με ακολουθούν μερικοί ξένοι και ακούν μαζί μου σε αυτούς δα πιο αξιόπρεπος έτσι πρόχειρα φανερώνομαι.
γιατί και όλα παθαίνουν μου φαίνεται, και εκείνη τα ίδια και σχετικώς με μένα και σχετικώς με όλη την πόλη, νομίζοντας την πλέον αξιοθαύμαστη, παρότι πριν την ενόμιζαν, αποκτώντας την τέτοια γνώμη από εκείνον που ομιλεί. Και σε μένα η αξιοπρέπεια αυτή βαστά κάτι παραπάνω από 3 μέρες. Έτσι ζωντανά και τα λόγια και η απαγγελία από αυτόν που τα λέγει μπαίνει μέσα στα αυτιά μου, ώστε μόλις την Τετάρτη ή την Πέμπτη μέρα ξαναθυμάμαι τον εαυτό μου και ανανιώνω σε ποιον τόπο της γης βρίσκομαι, γιατί ως την ώρα εκείνη μόνο που στα νησιά των Μακάρων δεν λέω να βρίσκομαι, τόσο άξιοι μας είναι οι ρητορές μας. Με ενέξενος. Πάντα εσύ Σοκράτη περιγελάς τους ρητορές. Όσο για τώρα όμως, εγώ θα ρω πως εκείνος που θα εκλεχθεί δεν θα καλοπεράσει και πολύ, γιατί όλος διόλου πρόχειρα θα έχει γίνει εκλογή, ώστε ίσως βρεθεί στην ανάγκη όποιος θα κάνει το λόγο να μιλήσει αυτοσχεδιάζοντας σχεδόν την ώρα που μιλεί. Σοκράτης, από πού το συμπέρασμα, λαμπρέ μου άνθρωπε, είναι τους για καθένα από αυτά τα πράγματα λόγια έτοιμοι πρωτήτερα και συνάμα ούδη είναι δύσκολο να μιλά κανείς πρόχειρα για τα τέτοια τουλάχιστον πράγματα, γιατί αν ήταν ανάγκη να επενεθούν οι Αθηναίοι μπροστά σε Πελοποννησίους ή μπροστά στους Αθηναίους να επενεθούν οι Πελοποννήσιοι, θα χρειαζόντουν να είναι καλός ρήτορας ένας για να τους πείσει και να κάνει καλή εντύπωση. Αλλά όταν κανείς αγωνίζεται, ομιλεί ανάμεσα σε εκείνους που ακριβώς αυτούς τους ίδιους επενεί, τότε δεν είναι θαρρό μεγάλο κατόρθωμα να μιλήσει καλά. Με ενέξενος, δεν το θεωρείς μεγάλο Σοκράτη? Σοκράτης, όχι δάματο δία. Με ενέξενος, θαρρείς λοιπόν πως θα έσουν και εσύ άξιος να κάνεις το λόγο αν ήταν ανάγκη και εσύ και τυχόν εκλέξει η Βουλή? Σοκράτης, και ως προς εμέ, λοιπόν με ενέξενε, δεν θα ήταν αξιοθαύμαστο αν θα ήμουν ικανός να μιλήσω, που έτυχε να είναι δάσκαλός μου στη ρητορική, όχι καμιά ανίκανη, αλλά γυναίκα εκείνη που και άλλους έχει φτιάσει πολλούς και καλούς ρήτορας. Ένα δε μάλιστα υπέροχο μεταξύ των Ελλήνων, τον Περικλέα, τον ιό του Ξανθίπου. Ποια είναι αυτή, μήπως βέβαια για την Ασπασία θέλεις να πεις? Σοκράτης, για αυτή βέβαια θέλω να πω, και μαζί με αυτήν για τον Κόνον, τον ιό του Μητροβίου, διότι οι δυο τους είναι διδάσκαλοι μου, αυτός με της μουσικής, εκείνη δε της ρητορικής. Λοιπόν, ο έτσι μορφωμένος δεν είναι άξιο πορείας αν είχε ικανότητα στη ρητορία, αλλά και όποιος τυχόν σπούδασε χειρότερά μου τη μουσική έχοντας διδαχθεί και το λάμπρον, τη δε ρητορική από τον Αντιφόντα, το Ραμνούσιον, και αυτός ακόμα θα είτε ικανός στους Αθηναίους επενώντας μπρος στους Αθηναίους να κάνει καλή εντύπωση. Με ενέξενος, και τι λοιπόν θα μπορούσες να πεις αν τυχόν ήταν ανάγκη να κάνεις εσύ τον λόγο? Σοκράτης, εγώ μένω ίδιος από τα δικά μου ίσως τίποτε, την Ασπασία όμως και χθες ακόμα την ύψο που έκανε το τέλος ενός επιταφείου λόγου για αυτά ακριβώς τα σημερινά πράγματα. Διότι έμαθε αυτά που λες εσύ, ότι πρόκειται οι Αθηναίοι να εκλέξουν έναν για να απαγγείλει επιτάφιον. Έπειτα άλλα μεν μέρη του λόγου απροπαρασκεύαστα μου απήγγειλε. Τι δηλαδή θα χρειάζονται να υποθούν, αλλά δε έχοντας τα ετοιμάσει από πρώτα, όταν, όπως θα ρω, εσύνθεται τον επιτάφιο λόγο, τον οποίο είπε ο Περικλής, συγκολώντας αυτή τώρα από μινάρια από το λόγο εκείνον. Με ενέξενος, και θα μπορούσες να διατηρήσεις τη μνήμη σου αυτά που έλεγε Ασπασία? Σοκράτης, θα μου ήταν άδικο να μην τα ενθυμούμε, διότι τα εμάνθανα δά από αυτήν και λίγο έλειψε να τιμωρηθώ με ξύλο, διότι ελισμονούσα. Με ενέξενος, γιατί λοιπόν δεν μου τα απαγγέλεις, Σοκράτης? Αλλά δια να μην τυχόν δυσαρεστηθεί η δασκάλισά μου, εάν εγώ απαγγείλω τον λόγο της. Με ενέξενος, αυτό δά ολότελα δεν θα συνέβαινε. Αλλά εσύ απήγγειλέ μου και θα μου κάνεις μεγάλη ευχαρίστηση της Ασπασίας. Θέλεις να απαγγείλεις το λόγο ή το οποιοδήποτε άλλο, φτάνει μόνο να απαγγείλεις. Σοκράτης, ίσως όμως με περιπέξεις όταν σου φανώ να παίζω έτσι, ακόμα ενώ είμαι γέρος. Με ενέξενος, καθόλου Σοκράτη, αλλά απαγγείλατα με οποιοδήποτε τρόπο. Σοκράτης, ας είναι λοιπόν, πρέπει να σου γίνεται χάρη σε σένα, έτσι που λίγο λείπει, αν με παρακαλούσες να γυμνωθώ και να χορέψω, θα σου έκανα γι' αυτό το χατήρι, σαν που μάλιστα είμαστε μόνοι. Άκουε τώρα όμως. Πήγγειλε λοιπόν όπως τα ρω αρχίζοντας να μιλεί πρώτα για τους ίδιους τους πεθαμένους αυτά περίπου. Δια έργο εμπράκτος μεν έχουν αυτοί εδώ τα πρέποντα εις αυτούς που λαμβάνοντάς τα τραβάν τον πεπρωμένο δρόμο αφού κατεβοδόθησαν γενικώς από την πόλη, ιδιαίτερος δε από τους συγγενείς των διαλόγου δεν απομένει να συμπληρωθεί η τελετή προς τιμήν αυτών που και ο νόμος προστάζει να γίνεται και πρέπον είναι να γίνεται δια των έργων που κάλεσε πράξαν. Διατηρείται ενθύμηση στον εις ακούσαντας και στολισμός όμως εκείνων που τα έργα έπραξαν γίνεται
από λόγων καλά επομένων, αλλά χρειάζεται ένας τέτοιος λόγος όπου τους μεν αποθαμένους πρεπούμενα να επενέσει, τους δε ζωντανούς καλόγνωμα να παρενέσει, παρακινώντας με τους απογόνους και τους αδερφούς των αποθαμένων να μιμηθούν την αντρία αυτών, παρηγορώντας δε τους πατέρας και τας μητέρας και τους άλλους τυχόν προγόνους των αυτούς που ακόμα ζουν. Ποιος λοιπόν λόγος θα είναι δύνατο να μας φανεί τέτοιος, ή από πού θα αρχίζαμε σωστά να επενούμε άνδρας αγαθούς, οι οποίοι και ζώντες σε προξενούσαν χαρά στους δικούς των, εξαιτίας της αρετής των και των θάνατων εδέχτησαν να υποστούν προτιμώντας αυτόν παρά τη σωτηρία της ζωής των. Κρίνω εγώ πως σύμφωνα με τη φύση πρέπει όπως πρώτα υπήρξαν αγαθοί έτσι με τη σειρά των και να κάμωμεν τον έπαινό τους. Υπήρξαν δε αγαθοί διότι γεννήθησαν από αγαθούς. Πρώτα λοιπόν την καλή γενιά των πρέπει να εγκομιάζομαι και δεύτερον την ανατροφή και την εκπαίδευσή των. Ύστερα δε σε αυτά απάνω πρέπει να επιδείξουμε δια τα έργα των πως τα έπαιξαν ωραία και άξια με τα προσόντα των εκείνα. Τέλος του πρώτου κεφαλαίου. Μενέξενος του Πλάτωνα, κεφάλαιο δεύτερο. Αυτή είναι η μία ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Και πρώτα απ' όλα, οι ευγένειες αυτούς υπήρξαν από αυτή τη γέννηση των προγόνωτων, οι οποίοι είχαν ξένη καταγωγή. Από ανθρώπους δηλαδή που οι απόγονοί των είχαν έλθει από αλλού και κατασταθεί στη χώρα, αλλά από ανθρώπους που ήσαν αυτόχθονες και πραγματικά εκατοίκησαν και έζησαν στην πατρίδα αυτών και που τους ανάστησαν όχι μητριά όπως άλλους, αλλά μητέρα χώρα αυτή εδώ δηλαδή που εκατοικούσαν και τώρα όντας έτσι ευγενείς αναπαύονται αποθαμένοι στους τόπους δικούς των της χώρας αυτής που τους ανέθρεψε και που τους εγέννησε και τους εδέχθη. Γι' αυτό και είναι η δικαιότητα το να στολίσουμε πρώτα με επένους αυτή τη μητέρα τους γη, διότι έτσι και όλα στολίζεται σύγκαιρα με επένους και η ευγένεια του των εδώ. Και το αξίζει η χώρα να επενείται από όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο από εμάς, για πολλούς μεν και άλλους λόγους, κυρίως δε και μάλιστα διότι έχει την αγάπη των Θεών. Και είναι του λόγου μας αυτού απόδειξης η φιλονικία και η κρίση των Θεών που ευρέθησαν εις διαφοράς αναμεταξύ των χάρης αυτής. Εκείνη δε η χώρα που Θεοί την επένεσαν, πώς δε θα έχει δικαίωμα να έχει έπαινον από όλους πέρα πέρα τους ανθρώπους. Δεύτερος δε δικός της έπαινος δίκαιος θα ήταν το ότι εκείνο τον καιρό που όλη η γη έβγανε και γεννούσε καθολογής άγρια ζώα, είτε θεριά είτε βοσκούμενα, τον ίδιο καιρό τότε η δική μας χώρα φανερώθη μη γεννώντας μη δέχοντας άγρια θηρία, ενώ απεναντίας σε διάλεξαν από τα ζώα και γέννησε τον άνθρωπο που αυτός και στο νου υπερέχει και μόνος έχει γνώση του δικαίου και των Θεών. Μεγάλη ιδέα απόδειξα αυτού του λόγου, ότι δηλαδή αυτή εδώ η γη γέννησε τους προγόνους τούτων και τους ειδικούς μας, είναι το εξής. Κάθε όν που γεννά έχει μέσα του την τροφή, την κατάλληλο να θρέψει τη γέννα του. Κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται φανερή μια γυναίκα αν γέννησε αληθινά ή όχι και εξελέγχεται αν δεν έχει στον εαυτό της πηγές μαστούς τροφής δια των νεογέννητων. Από τούτο λοιπόν και από τη δική μας γη και μητέρα παρέχει αρκετή απόδειξη του ότι εγέννησε ανθρώπους, διότι μόνο αυτή τον καιρό εκείνο και πρώτη έβαλε τροφή δια ανθρώπους, καρπών δηλαδή του σταριού και του κρυθαριού, με τον οποίο ωραιότατα και τελειότατα τρέφεται το ανθρώπινο γένος, που έχει να πει ότι πράγματι τούτο το ζώο αυτή το γέννησε. Πιο πολύ δε δια τη γη, παρά δια τη γυναίκα, είναι σωστό να δεχόμαθε τι αυτάς αποδείξεις, διότι η γη δεν έχει μιμηθεί τη γυναίκα στην εγκυμοσύνη και στη γέννα, αλλά η γυναίκα έχει μιμηθεί τη γη. Αυτό δε τον καρπό του σταριού και του κρυθαριού δεν τον εκράτησε ζηλότυπα δε τον εαυτό της, αλλά μοίρασε και στους άλλους. Και ύστερα δε από αυτό την παραγωγή του λαδιού για να ακούει στον κόπο την έδωκε στους απογόνους των πρώτων ανθρώπων. Σαν δεν τους έθρεψε και τους μεγάλωσε ως την εφηβική ηλικία έχοντας και διδασκάλους, για αυτούς έφερε Θεούς, των οποίων τα ονόματα σωστό είναι εδώ να τα παραλείψουμε, διότι τα ξέρουμε, οι οποίοι όμως τα τακτοποίησαν έτσι τη ζωή μας, ώστε να είναι επιδεξία για την καθημερινή συντήρησή μας, με το να διδάξουν πρώτους εμάς τις τέχνες, μαθαίνοντάς μας σύγκαιρα πώς να αποκτήσουμε και πώς να μεταχειριζόμεθα όπλα για να φυλάτουμε τη χώρα μας.
Έτσι γεννημένοι και αναθρεμένοι οι πρόγονοι τούτων εδώ των αποθαμένων εκατοικούσαν τη χώρα, συστήσαντε σε ένα πολίτευμα που πρέπει να υπό και γι' αυτό λίγες λέξεις, διότι το πολίτευμα είναι όπως η ενοτροφή που γίνονται οι άνθρωποι καλοί, με αυτήν αν είναι καλοί και κακοί αντίθετα. Πρέπει λοιπόν να δείξω το πώς οι πατέρες μας έζησαν μέσα εις εξαίρετο πολίτευμα το οποίο τους έκαμε καλούς, όπως και τους σημερινούς ανθρώπους που μέσα σε αυτούς εγκαταλέγονται και αυτοί εδώ οι πεθαμένοι. Το πολίτευμα λοιπόν αυτό δεν άλλαξε. Ήταν τότε ό,τι είναι και σήμερα η αριστοκρατία που με αυτή κυβερνόμαθα και τώρα και πρωτύτερα σχεδόν πάντοτε. Και άλλος με την ονομάζει δημοκρατία, άλλος δε αλέος όπως το αρέσει, είναι δε αληθινά επάνω στην καλή γνώμη του πλήθους στηριγμένη αριστοκρατία. Διότι βασιλείς μεν έχουμε πάντοτε, αλλά αυτοί το παλαιό καιρό εγίνονται από καταγωγή, κατόπιν δε ως τώρα εκλέγονται για τα πιο πολλά τα πράγματα. Της πόλεως έχει την εξουσία το πλήθος, ο λαός, και αυτό δίδει την κυβέρνηση και τη δύναμη σε εκείνους πάντα που ήθελε το φανούν πως είναι καλύτεροι, και ούτε κανείς αποκλείεται από αυτό το δικαίωμα της εκλογής εξαιτίας της αδυναμίας ή πτωχίας ή αφανίας στον πατέρα του, καθώς και ούτε κανείς εξαιτίας των αντιθέτων, δυνάμεως δηλαδή και πλούτου και επισημότητας, έχει αποκτήσει τιμητικά αξιώματα όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις. Αλλά ένας είναι ο όρος μας, εκείνος που φαίνεται πως είναι σοφός ή ενάρετος, αυτός παίρνει εξουσία και διοίκηση. Αιτία δε που έχουμε εμείς αυτό το πολίτευμα είναι το ότι ως προς τη γέννηση είμεθα όλοι μας ίσοι, διότι εμέν άλλε πόλεις έχουν σχηματιστεί από κάθε καταγωγής ανθρώπους και ως προς την υπόστασή των ανωμάλους, ώστε ανώμαλα είναι και τα πολιτεύματά των είτε τυραννικά είτε ολιγαρχικά, και έτσι κατοικούν μαζί ποιοι δούλους και ποιοι αυθέντας νομίζοντας ο ένας τον άλλον. Εμείς δε και οι δικοί μας, όλοι γεννημένοι αδερφοί από μια μητέρα, δεν έχουμε την αξίωση να είμεθα δούλοι ή αυθέντες ο ένας του άλλου απέναντίας, η ομοία καταγωγή μας, η γονισονομία μας, η φυσική μας αναγκάζει να ζητούμε να επιτύχουμε το κάθε τι σύμφωνα με τον νόμο και σε κανέναν άλλον μεταξύ μας να μην υπακούμε παρά εξαιτίας της αρετής του και της φρονήσεως. Και δια αυτό αναθρεμένοι μέσα στην πόλη την ελευθερία οι πατέρες τούτων και δικοί μας και αυτοί εδώ οι πεθαμένοι, αφού και καλογεννημένοι ήσαν, έκαμα πολλά όσοι είναι γνωστό και καλά έργα εις όλους τους ανθρώπους και ιδιωτικός και δημοσίως, λογίζοντες πως δια την υπεράσπιση της ελευθερίας είχα χρέος να πολεμούν και με Έλληνας υπέρ Ελλήνων και με βάρβαρους υπέρ όλων των Ελλήνων. Έτσι και το πώς εναντίον του Ευμόλπου και των Αμαζόνων που είχαν εισβάλει στη χώρα και εναντίον άλλων ακόμα παλιότερα, υπερασπίστηκαν με πόλεμο και το πώς υπερασπίστηκαν με πόλεμο τους Αργίους εναντίον των Καδμίων και τους Ηρακλίδες εναντίον των Αργίων, θα είχα λίγο διάστημα χρόνο να διηγηθώ εγώ όπως αξίζει, αλλιώς και ποιητέ έχοντες ως τώρα εμείς αρκετά την αδρία αυτών, με μουσικό τρόπο τη διαφήμισαν έτσι σε όλους. Εάν δε εμείς επιχειρήσουμε τα αυτά κατορθώματα με λόγο γυμνών από ποιητικές εκφράσεις να τα επενέσουμε, χωρίς άλλο θα εφαινόμεθα κατώτεροι. Ώστε λοιπόν αυτά δι' αυτούς τους λόγους νομίζω πως πρέπει να παραλείψουμε, αφού και βρίσκονται όπως πρέπει επενεμένα. Δι' εκείνα όμως που κανείς ως τώρα ποιητής δοξάζοντάς τα δεν εδοξάστη και που απόμειναν αμνημόνευτα, νομίζω πως πρέπει εγώ να κάνω λόγο δι' αυτά, επενώντας τα και παρακινώντας έτσι άλλους να περιλάβουν εισοδάς και εις κάθε άλλου είδους ποίηματα όπως ταιριάζει σε εκείνους οι οποίοι τα έπραξαν. Τέλος του δεύτερου κεφαλαίου. Μενέξενος του Πλάτωνα, κεφάλαιο τρίτο. Αυτή είναι η ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Από αυτά δε που λέγω είναι πρώτα τα εξής. Τους Πέρσας που ήσαν άρχοντες της Ασίας και ήθελαν να αποδουλώσουν την Ευρώπη, τους εσταμάτησαν αυτής εδώ της χώρας οι γόνοι δικοί μας πατέρες, που και δίκαιον είναι και πρέπει πρώτα-πρώτα αναφέροντάς τους να επενέσω την αδρία των. Όμως για να την εννοήσει κανείς προκειμένου να την επενέσει καλά, πρέπει να ανατρέξει με τη σκέψη του σε εκείνο τον καιρό που ο Λάκερ Μενής η Ασία ήταν δούλη του τρίτου ήδη βασιλέως, από αυτούς τους τρεις ο πρώτον ο Κύρος, ελευθερώσας τους πατριώτας του Πέρσας με την πολεμική του φρόνηση, σύγκαιρε υποδούλωσε και τους εξουσιαστάς των Μίδων και έγινε κύριος όλης της άλλης Ασίας έως στην Αίγυπτον, ο δε Υιός του έγινε κύριος και της Αιγύπτου και της Λιβύης, όσο του ήταν δυνατόν να προχωρήσει με στρατόν. Τρίτος δε βασιλέας ο Δαρίος, έως εις τους Κίθας, μεν
κατά την ξηρά εξάπλωσε την ηγεμονία του, τη θάλασσα δε και τα νήσους είχε εις την εξουσία του με τα πλοία, ώστε μη δε καν να λογιάζει πως ή το δυνατόν να υπάρξει κανείς αντίπαλος αυτού. Τόσον πολλούς και μεγάλους και πολεμικούς λαούς είχε υποδουλώσει το κράτος των Περσών. Κατηγορώντας δε ο Δαρίος ημάς και τους Ερετριείς με την πρόβαση ότι είχαμε τάχα επιβολευθεί τα Σάρδης και στέλνοντας 500 με 1000 στρατό με πλοία φορτηγά και πολεμικά, 300 δε πολεμικά πλοία και επικεφαλή στο Δάτιν, είπε του πως πρέπει να γυρίσει φέροντας μαζί του δούλους τους Αθηναίους και τους Ερετριείς, αν ήθελε να μην χάσει την κεφαλή του. Εκείνος δε φθάσας με τα πλοία εις την Ερέτρια, εναντίον ανδρών που μεταξύ των τότε Ελλήνων ελογίζονται από τους πιο ικανούς στον πόλεμο και που δεν ήσαν και λίγοι, τους ενίξε μεν αυτούς στις 3 ημέρες. Δια να μην ξεφύγει δε κανένας, τους ερεύνησε καλά όλη τη χώρα των, με τον ακόλουθο τρόπο. Εις τα σύνορα της χώρας των Ερετριαίων, ελθόντες οι στρατιώτες του, απλώθηκαν από τη μία θάλασσα στην άλλη και ενώνοντας τα χέρια των ο ένας με τον άλλον, επέρασαν έτσι όλη τη χώρα, ώστε να μπορούν να πούν στο βασιλιά πως ουδένας τους είχε ξεφύγει. Και κατά το νου έχοντες αυτά να κάμουνε, κατέβηκαν από τις Ερετρίας εις το Μαραθώνα, ώστε να τους είτο όμοια πρόχειρο να ζέψουν και τους Αθηναίους, με τον αυτό τρόπο αναγκαστικός μαζί με τους Ερετριείς και να τους φέρουν στην Ασία. Ενώ δε αυτά άλλα μεν είχαν πραγματοποιηθεί, άλλα δε επιχειρούντο, ούτε τους Ερετριείς βοήθησε κανένας εκ των Ελλήνων, ούτε τους Αθηναίους, εκτός μόνον Λακεδαιμόνη, και αυτοί δε έφτασαν την επομένη της μάχης ημέρα. Όλοι δε οι άλλοι έχοντες πάθει κατάπληξη έμεναν ήσυχοι, θέλοντας να σωθούν κατά το παρόν τουλάχιστον. Εις αυτά λοιπόν τα συμβάντα, φτάνοντας δύναται κανείς να εννοήσει τι μεγάλη αδρία είχαν εκείνοι που επήγαινε στο Μαραθώνα δια να αντικρούσουν τη δύναμη των βαρβάρων και που ετοιμόρισαν την αλαζονία όλης της Ασίας και που πρώτη στήσατε στρόπαια από νίκη κατά των βαρβάρων, έγιναν αρχηγοί και διδάσκαλοι εις τους άλλους, ως προς το ότι δεν ήταν απολέμητη η δύναμη των Περσών, αλλά ότι κάθε πλήθος και κάθε πλούτος υποτάσσεται εις την ενάρετο ανδρίαν. Εγώ μεν λοιπόν λέγω πως είναι οι άνδρες εκείνοι όχι μόνο των σωμάτων των ειδικών μας πατέρες, αλλά και της ελευθερίας και της ειδικής μας ακόμα δε και της ελευθερίας όλων που κατοικούν αυτήν εδώ την Ήπειρον, διότι έχοντες εις το νου εκείνο το κατόρθωμα έλαβαν την τόλμη οι Έλληνες να ρεψοκινδυνεύσουν εις τας μάχας που κατόπιν έγινε υπέρ της σωτηρίας, γεννόμενοι έτσι μαθητέ των πολεμιστών του Μαραθώνος. Τα μεν πρωτεία, λοιπόν, κατά το λόγο αυτόν εδώ πρέπει να δώσουμε σε εκείνους τα δευτερία δε αυτούς που κατά θάλασσα πολέμησαν και νίκησαν κοντά στη Σαλαμίνα και απ' έξω από το Αρτεμίσιον. Σαν που δια τους άνδρας αυτούς πολλά θα δίνεται κανείς να εξιστορήσει, πόσο μεγάλες δηλαδή δυνάμεις που είχαν επέλθει εναντίον μας αντέκρουσαν και κατά γην και κατά θάλασσα και με ποιον καλών τρόπων έκαναν των αμυντικών εναντίον εκείνων πόλεμο. Όμως εκείνο που μου φαίνεται ότι είναι καταλληλότερο τους ανδραγάθημα, αυτό θα το αναφέρω, ότι δηλαδή τη συνέχεια του έργου των πολεμιστών του Μαραθώνος αυτή την έκαναν, διότι οι μεν πολεμήσαντε στο Μαραθώνα τούτο μόνο έκαναν φανερό στους Έλληνας, ότι ολίγοι τους μπορούν να υπερασπιστούν εναντίον των βαρβάρων έστω πολλών. Ως προς τον αυτικόν όμως πόλεμο τούτο ήταν άδειλο και πέσε μάλιστα είχαν φήμη πως ήσαν ακαταπολέμητοι κατά τη θάλασσα και δια το πλήθος των πλοίων και δια των πλούτων και δια την τέχνη και δια τη δύναμη. Αυτό λοιπόν είναι η σέπαινα των ανδρών που επολέμησαν τότε κατά θάλασσα, ότι τον φόβο που εκρατούσε τους Έλληνες τον διέλυσαν και τους έκαμαν να πάψουν να φοβούνται το πλήθος των πλοίων και των ανδρών, ώστε συμπίπτει και υπό τον δύο, είτε και εκείνων που επολέμησαν στο Μαραθώνα και εκείνων που εναυμάξαν στη Σαλαμίνα, να έχουν διδαχθεί οι άλλοι Έλληνες, μαθώντες από μέν τους πρώτους για τον καταξηρά πόλεμο, από δε τους δεύτερους για τον καταθάλασσα και συνηθίσατες να μην φοβούνται τους βάρβαρους. Εις τρίτη δε σειρά, λέγω, έρχεται το κατόρθωμα των πλατεών, και λόγω του αριθμού και λόγω της ανδρείας συντελεστικών της σωτηρίας των Ελλήνων, κατόρθωμα που έγινε από κοινού πλέον υπό των Αθηναίων και υπό των Λακεδαιμονίων. Και το πλέον μέγα λοιπόν και πλέον δύσκολο κατόρθωμα έκαναν αυτοί όλοι τότε στην περίσταση εκείνη, πολεμούντες προς άμυναν και δια την ανδρεία των αυτήν, και τώρα από μας εγκομιάζονται και στο μέλλον θα εγκομιαστούν υπό των κατόπιων ανθρώπων. Ύστερα δε από αυτά
πολέμη πόλη των Ελλήνων, είσαι ακόμα με το μέρος του βαρβάρου. Διεδίδεται δε η είδηση ότι αυτός ο ίδιος ο βασιλιάς της Περσίας συλλογάριαζε αυτοπροσώπως να επιχειρήσει πάλι την εκστρατεία κατά των Ελλήνων, ώστε δίκαιον επί του προκειμένου είναι να κάνουμε εμείς λόγων τιμητικών τώρα και δι' αυτούς οι οποίοι έφεραν στο τέλος τη σωτηρία των Ελλήνων, καθορίζοντες τελειωτικά και αποδιώξοντες κάθε βαρβαρική δύναμη από τη θάλασσα. Αυτοί δε ήσαν και οι ναυμαχίσαντες έξω από τον Εύρη Μέδοντα και οι εκστρατεύσαντες εις την Κύπρον και οι πλεύσαντες εις την Αίγυπτον και εις πολλά άλλα μέρη που πρέπει να κάμουμε λόγω δι' αυτούς και να τους χρωστούμε χάρη, διότι έκαμε τον βασιλέα φοβισμένο να σκεφτεί δια την ειδική του σωτηρία και όχι να βάνει επίβουλα εις τον νου του την καταστροφή των Ελλήνων. Και αυτός μένος γνωστόν ο πόλεμος έγινε με όλες τις δυνάμεις της πόλεως προς υπεράσπιση και η δική μας και των άλλων ομοφυλίων εναντίον των βαρβάρων. Όταν δε έγινε η ειρήνη και η πόλη μας ετοιμάτου από όλους, έπεσε εναντίον αυτής εκείνο δα που έχει συνήθεια να αναπτύσσεται στην ψυχή των ανθρώπων εναντίον των ευτυχισμένων, στην αρχή με ζηλοτυπία, κατόπιν δε από ζηλοτυπία φθόνος. Και αυτό έφερε αυτή εδώ την πόλη να ευρεθεί μη θέλοντας εις πόλεμον εναντίον των Ελλήνων. Και όταν έτσι συνέβη η πόλεμος, βοήθησαμε οι Αθηναίοι προς υπεράσπιση της ελευθερίας των βιωτών, πολεμώντας εις την Τανάγραν εναντίον των Λακεδαιμονίων. Σαν που έμεινε δε αμφισβητήσιμο το αποτέλεσμα της μάχης, εφανερώθηκε η υπεροχή εις ποιον ανήκε από ό,τι έγινε κατόπιν, διότι εκείνοι που είχαν έλθει βοηθή των βιωτών αφήνοντάς τους έφυγαν. Οι δε δικοί μας πολεμιστές την τρίτη μέρα νικήσαντε εις τους συνοφίτους όλους εκείνους που άδικα έφευγαν, τους εξανάγκασαν δίκαια να επιστρέψουν. Αυτοί λοιπόν πρώτοι ύστερα από τον Περσικό πόλεμο ερχόμενοι, τη φορά αυτή βοηθεί Ελλήνων υπέρ της ελευθερίας εναντίον άλλων Ελλήνων, γενόμενοι άντρες ενάρετοι και αποδώσαντες την ελευθερία εις εκείνους που πήγαν να βοηθήσουν, ευάλθησαν από την πολιτεία τιμητικά πρώτοι εις τούτο εδώ το μνήμα. Κατόπιν δε από αυτά, όταν άναψε ο πόλεμος και όλοι οι Έλληνες έκαμαν εκστρατεία εναντίον μας και ερήμαζαν τη χώρα και ανάξια έτσι επλήρωναν τη χάρη που εχρωστούσαν στην πόλη, νικήσαντες όλους αυτούς εις ναυμαχία οι δικοί μας και συλλάβοντες τους αρχηγούς των τους Λακεδαιμονίους εις τη Σφαγία, ενώ τους ήταν βέβαια δυνατό να τους σκοτώσουν, όμως δεν τους επήρεξαν και τους έδεκαν πίσω στην πατρίδα τους. Και έκαναν ειρήνη έχοντας τη γνώμη ότι με τους ομοφύλους πρέπει να γίνεται ο πόλεμος μέχρι νίκης και να μην εξελοθρευτεί το σύνολο των Ελλήνων από το θυμόν μιας ιδιαιτέρως πόλεως προς δε τους βαρβάρους πρέπει να γίνεται ο πόλεμος μέχρι εξολοθρεμού. Ώστε τούτους εδώ τους άνδρες αξίζει να επενέσομεν οι οποίοι αυτό τον πόλεμο πολεμήσαντας είναι εδώ θαμμένοι, διότι απέδειξαν αν κανείς ευρίσκεται όπου να το αμφισβητούσε ότι εκείνος που θα έλεγε τυχόν εις των πρωτύτερων πόλεμων των εναντίον των βαρβάρων υπήρξαν άλλοι καλύτεροι των Αθηναίων δεν θα ισχυρίζεται κάτι αληθινόν, διότι αυτοί εδώ απέδειξαν τούτο όταν η Ελλάς ευρέθη σε εμφύλιο πόλεμο υπερισχύσεται στον πόλεμο και κάνοντας υποχειρίους των τους προϊσταμένους των άλλων Ελλήνων που μαζί τους άλλοτε νικούσαν τους βαρβάρους, νικώντας αυτούς τώρα ιδιαιτέρως. Τέλος του τρίτου κεφαλαίου. Μεν έξενος του Πλάτωνα, αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε θελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org, κεφάλαιο τέταρτο. Τρίτος δε πόλεμος ύστερα από αυτή την ειρήνη συνέβηκε έναν ελπιστός και φοβερός, που εις αυτόν αποθανούντες πολλοί και αγαθοί ευρίσκονται εδώ θαμμένοι. Πολλοί μένα από αυτούς εις τη Σικελία στήσατε σπλίστα τρόπαια πολέμου υπέρ της ελευθερίας των Λεοντίνων, που βοηθώντας τους δια να είναι πιστοί στους όρκους, εταξίδεψαν εις εκείνους τους τόπους. Ότε δε εξαιτίας της μεγάλης αποστάσεως ευρέθηκε σαν μηχανή η πόλη και δεν μπόρεσε να του στείλει βοήθεια, αν εξαντληθέντες αυτοί έπεσαν εις δυστυχία. Όμως και από τους εχθρούς των και από εκείνους που επολέμησαν με αυτούς, έλεβαν έπαινος Σοφροσύνης και Ανδρείας περισσότερο από ό,τι λαμβάνουν άλλοι έπαινον από τους φίλους των. Πολλοί δε άλλοι υπήρξαν νικητέοι στις ναυμαχίες που έγιναν εις των Ελλήσποντων, εις μία μόνη ημέρα εχμαλωτήσατε σε όλα τα πλοία των εχθρών, πολλάς δε και άλλες νικήσατες νίκας. Εκείνο που προηγουμένως είπα ότι δηλαδή ο πόλεμος υπήρξε φοβερός και ανέλπιστος, το είπα διότι οι ιστόσιοι έχθριτα δια την πόλη μας έφτασαν οι άλλοι Έλληνες ώστε να αποτολμήσουν να στείλουν κύριε Κασφυλίας στο βασιλιά των Περσών, εκείνον που μαζί μας είχαν διώξει αυτό τον ίδιο μόνοι τους να καλέσουν να έρθει ένα βάρβαρο εναντίον των Ελλήνων και να συμμαζέψουν έτσι εναντίον της πόλεως όλους και τους Έλληνες και τους βάρβαρους. Από αυτό
Δα όμως έγινε καταφάνερη και η δύναμης και η ανδρεία της πόλεως, διότι εκεί που νόμιζαν οι εχθροί ότι χωρίς άλλο η πόλη μας θα κατανικηθεί και ενώ είχαν απομείνει τα πλοία μας στη Μυτιλίνη, αυτοί εδώ αναλαμβώντας την υπεράσπιση με 60 πλοία και επιβιβαστέντες στα πλοία αυτή ήδη και διεκθέντες πολεμιστέ άριστοι όπως γενικώς ομολογηθεί, νικήσαν δεσμένους εχθρούς, γλιτώσαντες δε τους φίλους επειδή τους ήλθε η τύχη που δεν τους άξε, διότι δεν διασώθησαν όταν ευρέθησαν στη θάλασσα ναυαγοί αποθανόντες, ευρίσκονται εδώ θαμένοι. Αυτούς εμείς πρέπει πάντοτε να τους φέρουμε στην ευθύμησή μας και να τους επαινούμε, διότι χάρη στην Ανδρεία εκείνον νικήσαμε όχι μόνο στην αμαχία τότε αλλά και σε όλο γενικό των πόλεμων, διότι απέκτησε η πόλη εξαιτίας αυτών την υπόλοιψη ότι δεν θα είναι δυνατό ποτέ να νικηθεί η πόλη με ιδέα από όλους τους ανθρώπους μαζί. Και αληθινή είναι η υπόλοιψη αυτή, από την αναμεταξύ μας διάσταση δεν νικηθήκαμε και όχι από τους άλλους, διότι ανήκειται ήμεθα ακόμα και τώρα από εκείνους τουλάχιστον, εμείς δε μόνοι μας και τον εαυτό μας ενικήσαμε και από τον εαυτό μας ενικηθήκαμε. Ύστερα δε από αυτά, όταν έγινε ησυχία και ειρήνη προς τους άλλους, ο δικός μας ανάμεσό μας πόλεμος, διότι ο τρόπος διεξήχθη, ώστε αν πεπρωμένον είναι εις ανθρώπους ποτέ να ευρεθούν εις τάση, θα έπρεπε ο καθένας τους να εύχεται η δική του πατρίδα να μην πάθει αυτή την αρρώστια διαφορετικά από εμάς. Διότι και από τον Πειραιά και από την πόλη με τόση προθυμία και οικειότητα συνενώθησαν πάλι οι πολίτες κατά τρόπο να προσδόκητο δια τους άλλους Έλληνας και με πόση μετριοπάθεια δεν έκαναν τον πόλεμο της Ελευσίνος. Και όλων αυτών αιτία τίποτα άλλο δεν είναι παρά η πραγματική συγγένεια που προκύπτει από αυτήν σταθερά και αδερφική φιλία φανερωμένη όχι με λόγους αλλά με έργα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μίαν και εκείνον που απέθαναν στον πόλεμο αυτόν φωνευόμενοι ανάμεταξύ τους και με όποιο τρόπο μας είναι δυνατόν να τους επιβιώσουμε, με προσευχάς δηλαδή και με θυσίας, ή στην περίσταση αυτή προσευχόμενο δια τούτο εις τους εξουσιαστάς των, τους θεούς δηλαδή του Άδου, αφού και εμείς εσυμβιλιώθημε. Διότι ούτε από κακή ούτε από έκθρα ευρέθηκαμε αντιμέτωποι, αλλά από κακή τύχη. Μάρτυρες δε αυτό είμεθα εμείς οι ίδιοι ζώντες, διότι την ίδια καταγωγή με αυτούς έχοντες, εδώ καμεν ο ένας τον άλλον συγχώρησεν και δια όσα κακά εκάμαμεν και δια όσα επάθαμεν. Κατόπιν δε τούτου, όταν αποκαταστάθηκε να μεσόμαστε λίγη ειρήνη, έμεναν οι πολλοί μας ήσυχοι συγχωρώντας με τους βαρβάρους, διότι παθώντες από αυτοί σημαντικά εξεδικήθησαν, όχι ολίγων, έχουσα όμως αγανάκτηση εναντίον των Ελλήνων, διότι εθιμήτω πως ευεργετημένοι από αυτή τη. Επλήρωσαν έτσι αχάριστα την ευεργεσία, ελθόντες στη σύμπραξη με τους βαρβάρους και αφαιρέσαντε στη στα πλοία που μια φορά τους είχα σώσει αυτούς τους ίδιους και κατεδαφίσατε στα τείχη της καιρό που είχαμε εμποδίσει εμείς πρωτύτερα να κατεδαφιστούν τα δικά τους. Και έχοντες απόφαση η πόλη μας να μην έρθει πλέον η βοήθεια των Ελλήνων, μήτε εις περίσταση που Έλληνες μεταξύ των επιχειρούν να υποδηλώνει ο ένας τον άλλον, μήτε εις περίσταση που βάρβαροι επιχειρούν τότε, εκυβερνά το έτσι ήσυχα. Όμως ενώ εμείς τον τρόπο σκεπτόμεθα οι Λακεδαιμόνοι, νομίζετε ότι εμείς μένει οι υπερασπιστές της ελευθερίας έχουμε ξεπέσει, ότι δε ειδικό τους πλέον έργο είναι να υποδηλώσουν τους άλλους ευάλθηκαν σε ενέργεια. Όμως τι σε ανάγκη να μακραίνω το λόγο, αφού όχι παλαιά ουδή εις άλλην ανθρώπων εποχή γενόμενα συμβάντα θα έλεγα, ιστορώντας όσα κατόπιν συνέβησαν, διότι εμείς από ιδία μας αντίληψη γνωρίζουμε πως έχοντας κυριευθεί από κατάπληξη ήρθαν στην ανάγκη να ζητήσουν τη βοήθεια της πόλεως και η πρώτη ανάμεσα στους Έλληνας οι αργοί, οι ιδιωτοί, οι κορίθοι και ακόμα τούτο δεν είναι το θαυμασιότερο όλων, ο βασιλεύς των Περσών έχοντας περιπέσει εις τόση αμηχανία ώστε να παρουσιαστεί εις αυτόν απαραίτητα η ανάγκη από πού πετά αλλούθε να κατορθώσει τη σωτηρία του παρά από αυτήν εδώ την πόλη που τόσο επιθυμούσε να την εξολοθρεύσει. Και αληθινά να κανείς ήθελε να κατηγορήσει την πόλη μας δίκαια, μόνο τούτο λέγοντας σωστά θα την κατηγορούσε, το ότι είναι πάντα της πολύ φιλέσπραχνος και πρόθυμη να βοηθήσει τους πλέον αδυνάτους. Έτσι και τότε δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εαυτό της και να τηρήσει αυτά που είχε αποφασισμένα, δηλαδή να μην έρθει εις βοήθεια κανενός από αυτούς που την αδίκησαν, αν εκειδύνευε αυτός να υποβληθεί, αλλά μαλάκωσε και ήρθε εις βοήθεια και τους μένα Έλληνας αυτοί. Μόνοι της βοηθήσασα τους έλυσα από τη δουλειά, ως που πάλι αυτοί μόνοι τους ήδη υπεδουλούσαν τον εαυτό τους, εις δε το βασιλέα αυτή μεν επισήμως δεν έλαβε την τόλμη να έρθει εις βοήθειά του, μη θέλοντας να ντροπιάσει έτσι τα τρόπια του Μανωθόνος, της Αλαμίνος και των Πλατών,
Όμως με το να αφήσει μόνο φυγάδες και εθελοντάς να γίνουν βοηθή, έτσι κατά την κοινή ομολογία τον έσωσε. Κτίσασα δε πάλι τα χετήχη της και κατασκευάσασα στόλων όταν ευρέθη πάλι στην ανάγκη να πολεμήσει. Δεχθήσα άφοβα τον πόλεμο όταν τον εκκίνησε εναντίον της σε πολεμούς υπέρ των αργιών εναντίον των Λακεδαιμονίων. Φοβηθείς τότε την πόλη ο βασιλέας της Περσίας όταν έβλεπε τους Λακεδαιμονίους να είναι υποδέστεροι στον πόλεμο κατά τη θάλασσα. Θέλοντας να έρθει εις διάσταση με εμάς, απαιτούσε να το δοθούν σε πίκο οι Έλληνες της Ασίας, που πρωτήτερα τους είχα παραχωρήσει σε αυτόν Λακεδαιμόνη, θέτων τούτο ως όρον αν θέλαμε να γίνει σύμμαχος εις εμάς και εις τους άλλους συμμάχους, νομίζω πως δεν θα τους εστέρεγαμε και έτσι θα είχε πρόβαση να αποτραβηχθεί. Και δια με τους άλλους συμμάχους ευρέθη απατημένος, διότι έδειξε τη θέληση να το παραχωρήσουν και συμφώνησα μεταξύ τους και ορκίστηκαν οι κορίθοι και αργοί και βιωτοί, και άλλοι σύμμαχοι, αν πραγματικώς έδιδε ο βασιλέας χρήματα να το παραχωρήσουν τους στην Ασία Έλληνας, μόνοι δε εμείς δεν είχαμε αυτή την τόλμη ούτε να προβούμε στην παραχώρηση ούτε να αρκιστούμε δια τούτο. Τόσο είναι πράγματι σταθερόν και εύρωστο το αίσθημα της γενναιότητας και ελευθερίας και μισοβαρβαρισμού, το οποίο έχει πόλη μας για τον λόγο ότι οι γνήσιοι είμεθα Έλληνες και με βάρβαρους δεν ήρθαμε εις επιμειξία. Διότι ούτε διάφοροι Πέλοπες, ούτε διάφοροι Κάδμοι, ούτε Αιγύπτιοι και Δαναοί, ούτε διάφοροι άλλοι πολύ βάρβαροι κατά το γένος των και μόνο κατά τον νόμο Έλληνες έχουν κατοικήσει μαζί μας, αλλά εμείς Έλληνες και όχι με βάρβαρους ανάκατοι ήμεθα της χώρας ημών κάτοικοι. Δι' αυτό δε υπάρχει εσωτερικό εις την πόλη μας και αμετάβλητο το μίσος εναντίον των ξένων φυλών. Έτσι όμως και δι' αυτό απομονώθημεν πάλι. Διότι δεν εστέρξαμε να διαπράξουμε έργων εσχρό και ανώσεων Έλληνας παραχωρούντες εις βάρβαρους. Ερθόντες λοιπόν εις την αυτή κατάσταση, εις την οποία και πρωτήτερα βρισκόμενοι είχαμε καταβληθεί στον πόλεμο, τώρα έκαναμε με τη βοήθεια του Θεού καλύτερα τον πόλεμο παρά τότε. Διότι βγήκαμε από τον πόλεμο έχοντας και πλοία και τύχη και τα σαπικία στα δικά μας, τόσο πρόθυμοι είσαι να βγουν από τον πόλεμο και αντιπαλοί μας. Όμως και στον πόλεμο αυτόν έχασαμε έναν άνδρα σενάρα τους και εκείνους που εφωνεύθησαν εις την Κόρινθο ένεκα της κακής τοποθεσίας και εκείνους που εφωνεύθησαν εις το Λέχιον από προδοσίαν. Ανδροί δε υπήρξαν και εκείνοι που ελευθέρωσαν το βασιλέα και έδιωξαν από τη θάλασσα του Λακεδαιμονίους. Εκείνους δε εγώ μεν τους επιθυμίζω, εσείς δε πρέπει να επενείτε όμοι και να εγκομιάζετε τιού τους άντρας. Και τα μεν έργα λοιπόν των ανδρών που είναι εδώ θα μείνει και των άλλων, όσοι χάρη της πατρίδας απέθαναν είναι αυτά, πολλά μεν και ωραία όσα υπόθηκαν, πολύ δε περισσότερα ακόμα και καλύτερα είναι τα υπόλοιπα, διότι πολλά ημερόρυχτα δεν θα έφταναν σε εκείνο που θα επρόκειτο όλα τελειωτικώς να πει, ώστε εμείς ενθυμίζοντας αυτούς εις τους απογόνους των, πρέπει να συμβουλεύομεν κάθε άντρα όπως δια πόλεμων γίνεται τούτο, να μην εγκαταλείπει την τάξη των προγόνων, μη δεν επιστρέφει εις τα οπίσω αθλίως οπισθοχωρών. Εγώ μεν λοιπόν ως παιδιά γενναίων ανδρών και τώρα σας προτρέπω και στο μέλλον όπου τυχαίνει να σας συναντώ θα σας παιδινίζω και θα σας προτρέπω να προσπαθείτε παρόμοια να είστε άριστοι. Κατά το παρόν δε σωστό είναι να σας επαναλάβω όσα οι πατέρες σας όταν επέσκυπταν οι κίνδυνοι μας εσυνιστούσαν αν τους συνέβαινε να πάθουν να τα υπούμε εμείς στους επιζώντας συγγενείς των. Και όσα θα σας έλεγαν με ευχαρίστηση τον αυτοί οι ίδιοι αν μπορούσαν να μιλήσουν, συμπεραίνοντάς τα, εγώ από όσα έλεγαν εκείνοι τότε, πρέπει όμως ακούοντας όσο θα παγγέλω, να νομίζετε ότι από αυτούς τους ίδιους τα ακούτε. Έλεγα δε τα εξής. Ω παιδες το ότι μεν είστε από πατέρας αδρίους τούτο αποδεικνύεται από το ήδη παρόν. Εμείς δε ενώ μας ή το δυνατόν να ζώμεν καλώς, σε προτιμήσαμε να αποθάνομεν καλύτερα πριχούσας και τους ύστερα από σας αφήσουμε ντροπιασμένους και επερχού τους πατέρας μας και όλους τους προγόνους μας να ντροπιάσουμε. Έχοντας τη γνώμη ότι εκείνος που ντροπιάζει το γένος του δεν αξίζει να ζει και ότι ένας τέτοιος ούτε εις τους ανθρώπους, ούτε εις τους θεούς δυνατή να είναι αγαπητός, ούτε πάνω εις τη γη, ούτε από κάτω από τη γη όταν αποθάνει. Πρέπει λοιπόν έχοντες εις τη μνήμη σας τους ειδικούς μας λόγους, εάν και άλλοι εκτός της πολεμικής καμιά σχολεία έχετε, να την εξασκείτε με αρετή γνωρίζοντας καλά ότι όλα όταν αυτό τους λείπει και τα κτήματα και τα επαγγέλματα είναι άσχημα και κακά, διότι ούτε ο πλούτος φέρνει λαμπρότητα σε εκείνο που τον έχει όντας άνανδρος, διότι δια άλλους ότι ούτως είναι πλούσιος και όχι δια τον εαυτό του, ούτε η οριότης του σώματος και η δύναμης
Υπάρχουν τα εσδηλών και άνδρο φαίνονται ταιριασμένα επάνω του, αλλά ανάρμοστα και κάνουν μάλιστα περισσότερο να παρουσιάζεται εκείνο που τα έχει τι είδους άνθρωπος είναι και φανερότεροι κάνουν τη δηλεία του και κάθε σοφή γνώση χωρί να συνοδεύεται από τη δικαιοσύνη και από την άλλη αρετή φαίνεται πονηρία και όχι σοφία. Δι' αυτούς λοιπόν τους λόγους η πρώτη και τελευταία και παντοτινή φροντίδα σας να είναι πως να προσπαθείτε πάντοτε κατά ποιον τρόπο να ευερευείτε και εμείς ακόμα τους προγόνους σας εις τη δόξα. Ιδέα λέω ξέρετε το εάν μεν σας νικόμεν ως προς την αρετή η νίκη μας αυτή μας φέρνει εντροπή. Εάν δεν νικόμεθα από εσάς εις την αρετή η ήττα μας φέρνει ευδαιμονία. Και χωρίς άλλο εμείς ήθελε νικηθόμεν και εσείς θέλετε νικήσει αν παρασκευάσετε τον εαυτό σας και τον τρόπο, ώστε να μην κάνετε κατάχρηση της δόξης των προγόμενων, μη δε να καταδαπανίσετε αυτοί γνωρίζοντες, ότι σε άνδρα που θα ρει ότι είναι κάτι, δεν γίνεται πιο μεγάλη ντροπή από το να παρουσιάζει τον εαυτό του, του να τον τιμούν όχι δια την αξία του εαυτού του, αλλά δια τη δόξη των προγόμενων. Διότι είναι μεν η τιμή των γονείων ωραίος θησαυρός και μεγαλοπρεπής εις τους απογόνους. Το να μεταχειρίζεται όμως ένας θησαυρών χρημάτων και τιμών και να μην αφήνει αυτόν στους απογόνους του είναι κακό και άναδρο, διότι φανερώνει την αναξιότητά του εις το να κάνει ο ίδιος μόνος του αποκτήματα και τιμάς. Και αν μεν αυτά όσα σας λέγομαι να εφαρμόσετε στη ζωή σας, θα έρθετε φίλοι να μας έβρετε φίλους όταν της μοίρας σας η τάξη σας φέρει στον άδει. Αν δεν τα αμελήσετε και ξεπέσετε εις κακία, κανείς δεν θα υποδεχθεί φιλικά εις τα παιδιά μεν αυτά, ας είναι υπομένα. Τους πατέρας μας δε όσοι τυχόν ζουν και τα μητέρας μας πρέπει πάντα να τους παρακυμνούμε παρήγορα πώς να υποφέρουν ελαφρότερα τη συμφορά όταν η τύχη αυτή να συμβεί και να μην προσπαθούν να αυξάνουν τη θλίψη του, διότι δεν θα υπάρχει έλλειψη θλιβερού πράγματος, διότι αρκετά η τύχη θα πορίζει σε αυτούς τούτο το θλιβερόν, αλλά να προσπαθούμε να ανακουφίζουμε αυτούς και να τους ησυχάζομαι ενθυμίζοντάς τους ότι εκείνα τα μεγαλύτερα που ήφοντο τα εισάκουσαν οι θεοί και τα επραγματοποίησαν, διότι δεν έκαναν ευχάριστα παιδιά τους να γίνουν αθάνατα αλλά αδρία και δοξασμένα, και αυτά δα που είναι τα μεγαλύτερα αγαθά τα έλαβαν, αλέως και δεν είναι εύκολον εις άντρα θρηντών όλα να του βγαίνουν εις το διάστημα της ζωής όπως τα σκέφτεται. Και υποφέροντας γενναία τα συμφορά, θα φανούν ότι πραγματικά όντας ανδρείων παιδιών πατέρες είναι και αυτοί τι ούτε ανδρείοι, ενώ αν καταβάλλονται από τη λύπη θα γεννήσουν την υποψία ή ότι δεν είναι δικοί μας πατέρες ή ότι εκείνοι που μας απαινούν λίγο ψέματα. Κανένα δε από τα δύο αυτά δεν ταιριάζει, αλλά απέναντίας εκείνοι μάλιστα πρέπει να γίνονται διέργων επενέτε μας, φανερώνοντας τον εαυτό τους έτσι ώστε να δείχνεται ότι πράγματι είναι άνδρες πατέρες ανδρών. Όμως και στην περίπτωση αυτή το παλαιό λόγιο μηδέν άγαν λεγόμενον παρουσιάζεται καλός λεγόμενον, διότι αληθινά επιτυχώς τώρα λέγεται, διότι όποιος δεν εξαρτά παρά από τον εαυτό του τα μέσα για να φτάσει στην ευδαιμονία ή να την πλησιάσει και δεν κρεμείται από άλλους ανθρώπους ώστε από το αν ευτυχήσουν ή δυστυχήσουν αυτοί αναγκαστικά να λαμβάνει ομοίως περιπετίας και η ζωή του, αυτός είναι ο αληθινά συνετός και αυτός είναι ο αδρίος και ο φρόνιμος. Αυτός και όταν αποκτήσει χρήματα και παιδιά και τα χάσει, όμοια θα συμμορφωθεί με την παροιμία. Ούτε χαιρόμενος υπερβολικά, ούτε λυπούμενος υπερβολικά θα φανεί, διότι η στον εαυτό του μόνο δίνει βάση. Τέτοιοι δε έχουμε εμείς τουλάχιστον την αξίωση να είναι η δική μας και τέτοιους τους θέλουμε και υποστηρίζομαι ότι είναι και τέτοιο παρουσιάζουμε τον εαυτό μας χωρίς δηλαδή υπερβολική αγανάκτηση ουδέ φόβων. Αν τυχόν είναι χρειά τώρα να αποθάνομαι, παρακαλούμε λοιπόν και τους πατέρας και τις μητέρες αυτών έχοντας τον όμοιο τρόπο σκέψεως να περάσουν την επίλυπη ζωή τους και να ξέρουν καλά πως όχι θρηνώντας και μυρολογώντας θα μας είναι πολύ ευχάριστη, αλλά αν οι πεθαμένοι διατηρούν κάποια αίσθηση των ζώντων, τόσο πιο πολύ θα μας δυσαρεστούσαν όσο έκαναν τυχόν τον εαυτό τους να υποφέρει ελλειπούντο βαριά διάταση φοράς. Ελαφρά δε και μέτρια λυπούμενοι πάρα πολύ θα μας ήταν ευχάριστη, διότι η δική μας ζωή θα έχει πλέον το καλύτερο τέλος από όσα μπορεί να συμβούν στους ανθρώπους, ώστε αρμόζει να εγκομιάζουν μάλλον αυτό παρά να θρηνολογούν λαμβάνοντας δε φροντίδα για τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας και να τρέφοντάς τες και εις τούτο αφιερώνονται στην προσοχή των έτσι
και τη δυστυχία περισσότερο όσο το δυνατόν θα ελισμονούσαν και ωραιότερα θα εζούσαν και ορθότερα και αγαπητότερα εις εμάς. Αυτά δα λοιπόν είναι αρκετά να υποθούν από μέρους μας εις τους δικούς μας. Προς την πόλη δε ήθελαμε να κάνει τη δέηση να λάβει προς χάρη μας φροντίδα των πατεράδων μας και των παιδιών μας. Αυτά με μορφώνοντας καλά, εκείνους δε γυροκομώντας όπως αξίζει. Αν και καλά γνωρίζουμε ότι και αν εμείς δεν παρακαλέσουμε πάντοτε αρκετά θα φροντίσει δι' αυτό η πόλη μόνη της. Αυτά λοιπόν ο παιδες και γονείς των αποθαμένων και εκείνοι μας ανέδεισαν να σας απαγγείλουμε και εγώ όσο μπορώ προθυμότατα σας απαγγείλω και αφ' αυτού μου υπέρ εκείνων παρακαλώ τους μεν παιδες να μιμούνται τους γονείς των τους αποθαμένους, τους δε πατέρας να έχουν το θάρρος να έχουν θάρρος χάρη των ειδικών των παιδιών, διότι εμείς και ιδιωτικώς και από το Δημοσίου Ταμείο θα σας γεροκομίσουμε και θα σας επιμεληθούμε, όπου και όπως καθένας μας τύχει να συναντήσει καθένα από τους εγγενείς εκείνων. Τη φροντίδα δε της πόλεως ως προς τούτο τη γνωρίζετε κάπως και εσείς οι ίδιοι, ότι δηλαδή έχοντας βάλει νόμους ως προς τα παιδιά και τους γονείς εκείνων που πεθαίνουν εις τον πόλεμο να λαμβάνει να φροντίζει δι' αυτούς, και έχει προστάξει να επιβλέπει ανώτατη της πολιτείας αρχή παραπάνω παράδια τους άλλους πολίτες, ώστε οι πατέρες και οι μητέρες των αποθαμένων στον πόλεμο να μην αδικούνται. Τα παιδιά τους δε από κοινού τα ανατρέφει φροντίζουσα, πως προπάντων να μένει αφανέρωτη εις αυτούς η ορφανία παρουσιαζόμενος σαν πατέρας τους αυτοί, αφού όταν είναι ακόμα παιδιά και όταν φτάσουν να γίνουν άντρες, τους εξαποστέλει στα σπίτια των, στολίζοντάς τους με πανοπλία, θέλοντας να υποδείξει έτσι ότι και να τους ενθυμίσει τον τρόπο της ζωής του πατέρα των, δίνοντάς τους όργανα όπλα προς εξάσκηση της πατρικής ανδρείας και συνάμα προς καλών ιονών, ώστε να πρωταρχίσουν να πάνε στο πατρικό τους σπίτι να το δικήσουν δια της δυνάμεώς των στολισμένοι με όπλα. Αυτούς δε τους πεθαμένους ποτέ δεν πάβει να τιμάει πόλης. Κάθε χρόνο κάμουν από κοινού εις όλους τα πρέποντα μνημόσυνα, τα οποία και ιδιαιτέρως καθένα γίνεται προς τούτης δε έχουν συστήσει προς τιμή τους αγώνας γυμναστικούς και επικούς και κάθε καλής ασκήσεως πνευματικής και χωρίς επιτηδεύση είναι έτσι παρουσιαζόμενοι για τους μένα αποθαμένους ως σαν πατέρας, δια δε τους γονείς των και τους άλλους συγγενείς των ως σαν επίτροπος, λαμβάνοντας την τρόπο φροντίδα δια όλα, δια όλων των καιρών, και αυτά έχοντας εις την ενθύμησή μας πρέπει μαλακότερα να αποφέρετε τη συφορά, διότι και στους αποθανόντας και στους ζωντανούς, διότι ο τρόπος θα είστε πλέον αγαπητοί και πλέον πρόσφοροι εις το να φροντίζετε δια τους άλλους και να φροντίζεστε από αυτούς. Τώρα δε πλέον και εσείς και όλοι οι άλλοι από κοινού έχοντας μερολογήσει σύμφωνα με τον νόμο τους αποθαμένους, απέλθετε. Αυτός αν αγαπάς ο λόγος όμεν έξενε είναι της ασπασίας της μιλησίας. Μεν έξενος, μα το δια ο Σωκράτη αξιωμακάρι στην ασπασία σου, αν γυναίκα όντας έχει την ικανότητα να συνθέτει τέτοιους λόγους. Σωκράτης, αλλά αν δεν πιστεύεις, ακολούθη μαζί μου και θα την ακούσεις την ίδια να μιλεί έτσι. Μεν έξενος. Πολλά και Σωκράτης, εγώ έτυχε να συναστραφώ την ασπασία και γνωρίζω ποια είναι. Σωκράτης, τι λοιπόν, δεν τη θαυμάζεις και δεν τη χρωστάς χάρη για το λόγο αυτό? Μεν έξενος, και μεγάλη μάλιστα χάρη χρωστώ εγώ Σωκράτη για το λόγο αυτό σε εκείνην ή σε εκείνον που σου είπε τυχόν αυτόν, και σύγκαιρα άλλη μεγάλη χάρη χρωστώ σε αυτό που τον είπε. Σωκράτης, πάει καλά, όμως να μην το μαρτυρήσεις ότι σου απήγγειλε των λόγων, για να σου απαγγείλω και άλλους ακόμα πολλούς και καλούς πολιτικούς λόγους δικούς της. Μεν έξενος, να είσαι ήσυχος, δεν θα το μαρτυρήσω, μονάχα εσύ απάγγειλε λόγους. Σωκράτης, αυτό δα θα γίνεται όλο ένα. Τέλος του μενέξενου του Πλάτωνα.